βέλη για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας, με κύρια αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και αυτή της Πύλου και των Τεμπών, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στη Βουλή, στην ημερίδα για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αιχμηρή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για τη δικαιοσύνη προκάλεσε την ενόχληση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργία Σαντιλίνη, η οποία αποχώρησε με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάσει την ενέργειά της. Πειρά στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ευλόγως να ελπίζουμε πως οι θεσμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συμβάλλουν και στην αποκατάσταση υποθέσεων που αποτελούν, επιτρέψτε μου να πω, τις μεγαλύτερες μαύρες κοιλίδες, τις ανοιχτές πληγές του κράτους δικαίου στην πατρίδα μας και που άνοιξαν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι, όπως όλοι θα καταλάβατε, στο μεγάλο σκάνδαλο των μαζικών παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Κυρίως όμως αναφέρομαι στις αδιανόητες για μια ευρωπαϊκή χώρα προσπάθειες παρακόλλησης των ερευνών της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής και στην αδυναμία των δικαστικών αρχών να εντοπίσουν δύο χρόνια τώρα τους υπευθύνους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Επιβάλλεται η εκτελεστική αλλά και η δικαστική εξουσία που πρέπει να ακούει κιόλας, να κάθεται και να ακούει. Δίπλα στη λέξη θράσο στο λεξικό θα έπρεπε να μπει η φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα. Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση σταθμό της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης να βγάλει τις κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Νοβάρτης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να απολογηθεί για τη συντεταγμένη εκστρατεία κυλίδωσης των πολιτικών του αντιπάλων, κάνει έμεσες υποδείξεις στη δικαιοσύνη για ενεξελίξη υποδιερεύνηση υποθέσεις.